πατέρα Γεώργια, αγαπητέ πρώην συνάδελφε και μέλος του συλλόγου μας, κύριε εκπρόσωπε του αστυνομικού διευθυντή, κύριε Παδηφητά, κύριε Βλαχόπουλε, κύριε πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί τιμάτε με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Είναι γεγονός ότι το προηγούμενο διαρρεύσαν διάστημα υπήρξε λόγω της μεγάλης επιδημίας που μας βρήκε αναστολή των δραστηριοτήτων. Αυτό το διαπιστώσαμε έχοντας τώρα τις προσλαμβάνουσες από την επικοινωνία που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τους συναδέλφους. Σε πολλούς έχει επιλογορήσει ο φόβος. Ο φόβος που προήλθε από την πανδημία. Και δεν υπάρχει χειρότερο από το να φοβάται κανείς, γιατί δυστυχώς ο φόβος αναστέλει κάθε δραστηριότητά μας. Και από την άλλη πλευρά εξυπηρετεί αυτούς που το καλλιεργούν, διότι όπως γνωρίζετε γινόμαστε πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμοι. Εκτός τούτου υπήρξε και μία διαφορά μεταξύ των επιστημόνων των υγειονομικών, οι οποίοι άλλοι αποδέχτηκαν και άλλοι δεν αποδέχτηκαν τις απόψεις περί κινδύνου. Και αυτό απετέλεσε ένα λόγο διαίρεσης. Δηλαδή, επιτυχάνουμε και τη διαίρεση που ισχύει το διέρη και βασίλευε και τον φόβο. Τι είναι ο φόβος? Ο φόβος είναι ένα συνέστημα που προκαλείται από την άγνοια. Όταν μας αφήνουν στην άγνοια, είναι φυσικό να φοβόμαστε. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς συναντήσαμε, όπως είπα από τις προλαμβάνουσες που είχαμε, αυτή τη δυσκολία από πολλούς συναδέλφους. Ωστόσο, όλοι όσοι είστε παρόντες, σημαίνει ότι έχετε ξεπεράσει, αγαπάτε τον Σύλλογο, πιστεύετε στο Σύλλογο και πιστεύετε ότι αυτή η δραστηριότητά μας έχει κάποιο όφελος. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και είστε παρόντες μαζί μας. Συνηθίζεται στις πίτες να κάνουμε έναν απολογισμό. Εγώ θα τον αποφύγω, διότι επίκειται η Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει τον επόμενο μήνα και εκεί θα μιλήσουμε διεξοδικά για τα θέματα μας. Ακροθυμώς όμως να σας πω μερικές από τις ενέργειες που κάναμε όταν νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ξεκίνησε τη θητεία του από το καλοκαίρι. Το πρώτο που κάναμε τις ημέρες των Χριστουγέννων στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, το Συμβούλιο δέχτηκε την εισήγησή μου ομόφωνα και αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το ειδικό σχολείο, το οποίο γνωρίζετε ότι είναι παιδιά ειδικών καταστάσεων, και εκεί σε συνεννόηση με τη διεύθυνση, το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό, πήραμε δώρα για όλα τα παιδάκια ό,τι ακριβώς το καθένα ήθελε. Και παραστήκαμε στην εκδήλωση που κάναν τη Χριστουγεννιάτικη μοιράζοντας τα δώρα και ήθελε πραγματικά μια, νομίζω, ευχάριστη πράξη, ικανοποίησε κάποια συναισθήματα και εισέπραξε και τα εύσημα από πολλούς πολίτες και συναδέλφους, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω του Facebook. Έχω να πω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ μας. Αυτό είναι φυσικό, διότι είμαστε, πέραν το ότι παίζει κάποιο ρόλο η ηλικία, είμαστε και διάσπαρτοι σε όλο τον ομό. Η παλιά κλασική μέθοδος που είναι μόνο μέσω του τηλεφώνου είναι κάτι δύσκολο. Αυτό που σήμερα ισχύει και υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία είναι και το ιδανικότερο, θα πρέπει όμως να μετέχετε σε αυτά.
Και επειδή αυτό ακριβώς δεν το γνωρίζουμε, πόσοι και ποιοι έχουν σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το επόμενο βήμα μας θα είναι να κάνουμε μία μελέτη, να δούμε πόσοι και ποιοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερη επικοινωνία, θα δημιουργήσουμε ηλεκτρονικό site, άλλωστε και από την Ομοσπονδία, να σας πω ότι πλέον η λογογραφία κινείται μόνο μέσω υπολογιστών. Έπαψε πλέον να υπάρχει το χαρτί. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα εργαστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε η πληροφόρηση που θα έχετε να είναι έγκυρη και να μην προέρχεται από ό,τι διαβάζετε σε εφημερίδες, τυχόν μέσα ενημέρωσης κτλ, τα οποία πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχει μία κριτική για το πώς ακριβώς λειτουργούν σήμερα οι ομοσπονδίες ή και τα πρωτοβάθμια, οι πρωτοβάθμιες σύλλογοι. Ότι δηλαδή δεν ακολουθούμε την κλασική μέθοδο της διαμαρτυρίας με πεζοπορίες και τα γνωστά που κάναμε μέχρι τώρα. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γενικώς υποχωρήσει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο σήμερα να μπορείς να συγκεντρώσεις τους συναδέλφους και να κάνεις αυτού του είδους τη διαμαρτυρία. Μπήκαμε όμως σε μία άλλη διαδικασία και αυτό ξεκινάει από την Ομοσπονδία μας, η οποία έχει ένα πολύ καλό επιτελείο νομικό και διεκδικεί μέσω φυσικά των νομικά μέσω των δικαστήριων και μέσω των παραστάσεων που κάνει στα Υπουργεία. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, το πολυδέδαλο νομικό σύστημα που έχουμε είναι αυτό που μας καθυστερεί και που μπορεί μια υπόθεση να κρατήσει και χρόνια ακόμα, οπότε έχει εξανεμιστεί κάθε ελπίδα. Παρά τα αυτά όμως, σας διαβεβαιώ, επειδή γνωρίζουμε διότι έχουμε ενημέρωση, υπάρχουν λίγες, υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες μας δικαιώνουν, ακόμα όσοι προσέφυγαν με αγωγές, όμως ο τελευταίος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού αναφέρει στο σκεπτικό του ότι ναι μεν έχουμε δίκιο, αλλά αυτό πρέπει να ικανοποιηθεί όταν και όποτε ο δημοσιονομικός το επιτρέψει, δημοσιονομικά επιτραπεί, δηλαδή όταν η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα. Υποπτεύομαι, κάνω μια σκέψη, ότι μάλλον επειδή το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπούμε στην δίνη των εκλογών, ασφαλώς και κάποια κίνηση θα κάνουν. Υπομορφή είναι ελεημοσύνης, όπως είναι το σκήνεται. Επισημαίνω ότι όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε συνταξιούχοι πρώτου 16, πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, επειδή όπως ξέρετε υπήρξαν οι περικοπές και υπάρχει μεγάλη διαφορά, προσωπική διαφορά, οποιαδήποτε αύξηση αυτή τη στιγμή έχουν προγραμματίσει να δώσουν, θα απορροπηθεί μέσα από εκεί και δεν θα δει κανένα ιδιαίτερο όφελο, παρά ελάχιστη. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς δεν μας μένει τίποτε άλλο παρά να ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Διαφορετικά τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, να κάνουμε επανάσταση για να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Δεν ξέρω. Το συζητάμε. Στα συνέδρια τα οποία συμμετείχα τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο συνέδριο δε στην Καλαμάτα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι ετροποποίησε τον κανονισμό της Ομοσπονδίας, αύξησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μέσα όλα τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή και το λιμενικό και η πυροσβεστική, και επίσης έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή εργασία, γίνεται ένας νέος κανονισμός, ο οποίος θα έχει τους δικούς τους αυτόνομους πόρους, κάτι σαν το Λαμβέα, όσοι το θυμάστε και το γνωρίζετε, για να μπορεί να βοηθάει καμιά φορά τους συναδέλφους που θα είναι αναξιοπαθούντες ή θα τους φύγει κάποιο δυσάρεστο συμβάν. Αυτό πρόκειται να λειτουργήσει από τον καινούριο χρόνο.
Τώρα, με εμάς εδώ, στο τοπικό επίπεδο, αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω σε όλους είναι να παρακινήσετε και τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η επαφή μεταξύ μας, να μην χαθούμε τελείως. Διότι όπως είδατε, ο φόβος που είπα προηγουμένως, στον οποίο αναφέρθηκα, μας έκανε αντικοινωνικούς. Φύγαν συνάδελφοι από τη ζωή και δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρευρεθούμε για να συλληπιωθούμε τους οικείους τους και να αποχαιρετήσουμε και τους ίδιους. Είναι πράγματι θλιβερό, διότι έχουμε αναλώσει όλη μας τη ζωή στην κοινωνική προσφορά μαζί με τους συναδέλφους επί τόσα έτη. Άρα λοιπόν η αποστρατεία δεν μας κάνει να είμαστε αποξενωμένοι, αλλά να είμαστε κοντά στον συνάδελφο όσο αυτό οι δυνατότητες μας το επιτρέπουν. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά όπως ανέφερα, επειδή θα επακολουθήσει η Γενική Συνέλευση, εκεί θα μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για όλα όσα μας απασχολούν. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι η πρόσκλησή μας προς την φυσική ηγεσία και τους προέδρους των συλλογικοτήτων μας δεν αποτελεί για εμάς εσωστρέφεια, γιατί δεν απευθυνθήκαμε και στους πολιτικούς, είναι γιατί στους δημάρχους και στις πολιτικές αρχές. Είναι γιατί δεν μας δόθηκε ο χρόνος να έχουμε μία επαφή, ούτως ώστε να υπάρχει, να καλλιεργηθεί το πνεύμα των σχέσεων. Δεν θα στέλναμε μία πρόσκληση έτσι στο, πώς το λέμε, τυπικά. Γι' αυτό και δεν το πράξαμε. Επίσης, αν βλέπετε από τους προσκεκλημένους μας, πέσαμε στην περίοδο στην οποία έγιναν οι κρίσεις, ο μεν Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, ο οποίος έρχεται σήμερα ήδη, το απόγευμα, ήταν φύση αδύνατο να έρθει και δεν είχε την επικοινωνία, ενώ ορίσε αντιπρόσωπο. Ο δε Αστυνομικός Διευθυντής, ο κύριος Σκολαρίκης, είχε την ατυχία να φύγει από τη ζωή ο πατέρας του και ο άνθρωπος βρίσκεται σε πένθος. Ωστόσο, έχουμε την εκτίμηση και την αγάπη του και μας θα τον αντιπροσωπεύσει ο κύριος Βλαχόπουλος, ο υποδιευθυντής, ο διοικητής της Τροχέας, για να μας ευχηθεί και βρίσκεται κοντά μας. Τον οποίο και παρακαλώ να έρθει στο βήμα για να μας αποκλείσει με ένα χαιρετισμό.